ήρξαντο διαμιάς παρετήστε πάντες. Αδερφοί μου, σήμερον το Ιερόν Ευαγγέλιον μας ομιλεί περί δίπλη. Παραβολικός μας υπενθυμίζει σήμερα ότι ο Κύριος επίησε δείπνον. Το δείπνον αυτό είναι εκείνον το οποίο έχει ως τροφή το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και έστειλε, λέγει, τον δούλον αυτού. Ο δούλος τον οποίον έστειλε είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος εγένετο άνθρωπος δια την ημών σωτηρία. Κατέβηκε από τους ουρανούς, εφόρεσε σάρκαν όπως είμεθα εμείς και ήρθε δια να μας σώσει. Δεν γνωρίζει ο κόσμος όμως ότι αυτό το δείπνο το οποίο ετέλεσε ο Κύριος μας ο λίγην ώραν πρώτης συλλήψεώς του, πρώτου σταυρικού του θανάτου, τι είναι. Ένα παράδειγμα έχω να πω, ότι ο κόσμος σήμερα δεν γνωρίζει και πορεύεται με το έθιμο. Παρακάτω, αποκαλύπτω άλλο. Όταν υπάρχει μνημόσυνο, έρχονται οι ειδικοί του αποθαμένου να κοινωνήσουν και λέγουν «Θα κοινωνήσω για την ψυχή του αποθαμένου. Είμαι με τα καλά μας». Τι δουλειά να έχει ο αποθαμμένος με εμάς. Κοινωνούμε εμείς για τον αποθαμμένο μας. Εκείνος αν δεν εκοινωνούσε, αν δεν εξομολογείτο, αν δεν βρίσκεται στην Εκκλησία, κοινωνείς εσύ για εκείνον. Και έρχεσαι απροετοίμαστος να κοινωνήσεις για την ψυχή του αποθαμμένου. Μα η ψυχή του αποθαμμένου δεν κοινωνεί. Εσύ κοινωνείς. Αυτά είναι τα έθιμα του κόσμου ο οποίος βρίσκεται μακριά από την γνώση της Αγίας Γραφής. Δι' αυτό να έχετε υπόψη εκείνος ο οποίος έρχεται να κοινωνήσει καθαρίζει πρώτα-πρώτα το στόμα του από τη βλασφημία, από την αισχρολογία, από την κατάκριση, από τα σκάνδαλα τα οποία έχει, από την κακία την οποία έχει, πλένει το στόμα του, το επαναλαμβάνω αυτό, πλένει το στόμα του και μετά έρχεται να κοινωνήσει. Φοβούμαστε να βάλουμε νερό στο στόμα μας διότι θα πάμε να κοινωνήσουμε. Θα το καταπιείς το νερό, θα πιείς νερό, θα πλύνεις το στόμα σου. Έρχεται ο κόσμος, ανοίγει το στόμα του και με τα φαγητά τα οποία έφαγε προηγουμένως το βράδυ και έρχεται να κοινωνήσει. Δεν είναι σωστό. Να προσέχουμε, διότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Έπειτα να προσέχουν οι γυναίκες να μην βάφουν τα χείλη τους και έρχονται και βάζουν την Αγία Λαβίδα στο στόμα τους, προσκυνούν τις εικόνες και αφήνουν τα κοκκινάδια πάνω στις εικόνες και εκείνος που έρχεται μετά να προσκυνήσει βλέπει και δεν προσκυνά. Άλλη αμαρτία αυτή. Να είμεθα προσεκτικοί αδερφοί μου, να γίνουμε χριστιανοί, όχι να είμεθα τύποι του Χριστού.
τυπική οπαδή του Χριστού, να είμεθα Άγιοι όπως Εκείνος είναι Άγιος. Γίνεστε Άγιοι, λέγει, καθώς εγώ Άγιος είμαι. Και εκάλεσε, λέγει, σήμερα το Ευαγγέλιο, εκάλεσε, λέγει, πολλούς. Δεν λέγει όλους, πολλούς. Αυτό το πολλούς είναι ότι όλοι δεν είναι άξιοι να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και τους εκάλεσε ο Κύριος στο δείπνον και ο πρώτος τι απήντησε. Αγρόνιγορασα, λέγει, και πρέπει να πάω να τον ειδώ. Φιλόκοσμος, φίλος του κόσμου. Δεν είναι φίλος του Χριστού αυτός. Ηγόρασε αγρών, εγκαταλείπει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το τίμιον σώμα του Κυρίου και την Θεία Κοινωνία και πηγαίνει, λέγει, να δει τον αγρόν του. Φιλόκοσμος, κόσμος και Θεός είναι δύο ενάντια πράγματα. Ο κόσμος δεν αφήνει τον Θεό να έρθει κοντά μας. Είναι η αιτία η μεγάλη κατά την οποία απομακρύνεται ο άνθρωπος από τον Θεό. Ο κόσμος είναι μεγάλο εμπόδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Όποιος θέλει φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Γίνεται εχθρός με τον Θεό εκείνος που αγαπά τον κόσμο, λέει. Ο Άγιος Αντώνιος είδε μία αποκαλυπτική όραση. Είδε την οικουμένη ολόκληρη σκεπασμένη με παγίδες. Παγίδες στα χωράφια, παγίδες στα περιβόλια, παγίδες στα κτίρια των πλουσίων, παγίδες στα πτωχά σπίτια των πτωχών ανθρώπων, παγίδες, πολλές παγίδες. Και λέγει, Κύριε μου, πού να πατήσω? Όπου πατήσω είναι μια παγίδα. Πάτησε, του λέγει ο Κύριος, και εγώ θα σε βοηθήσω. Χωρίς τον Θεό, πώς να γλιτώσουμε από τις παγίδες αυτές του διαβόλου? Οι παγίδες είναι τόσο πολλές που σε κόβει από την προσευχή. Θέλεις να προσευχηθείς, έρχεται η παγίδα του διαβόλου, δεν σε αφήνει. Θέλεις να εκκλησιαστείς, έρχεται η παγίδα του διαβόλου και δεν σε αφήνει. Θέλεις να ελεήσεις, έρχεται η παγίδα του διαβόλου και δεν σε αφήνει να δώκεις ούτε μία δεκάρα στο φτωχό. Αδερφοί μου, παγίδες, παντού παγίδες. Ο Φαραώ είχε εχμαλώτους τους Εβραίους και οι Εβραίοι εζήτησαν από τον Φαραώ να τους δώσει 3 μέρες για να προσευχηθούν και να θυσιάσουν στον Θεό τους. Και απήντησε ο Φαραώ, τι είναι αυτός ο Θεός, ποιος είναι αυτός ο Θεός, είναι άγνωστος για μένα. Πολύ σωστά είπε ο φιλόκοσμος αυτός άρχον και πρόσθεσε, βαρυνέστοσαν τα έργα του λαού τούτου και μεριμνήτωσαν ταύτα. Εδώ και διαταγή, αντί να δώσει ελευθερία για την λατρεία του αληθινού Θεού, επρόσθεσε εργασία πάνω στην εργασία. Τι έκαναν οι Εβραίοι δούλοι στον Φαραώ? Εζήμωναν πυλών και έκαναν πλήνθους. Το άχυρον όμως το έφερναν οι Αιγύπτιοι. Τώρα, λέγει ο Φαραώ, προσθέτεται εργασία πάνω στην εργασία. Να μην βρουν χρόνο να λέγουν ότι θα θυσιάσουν στο Θεό τους. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στον κάθε έναν άνθρωπο.
εργασία πάνω στην εργασία. Θέλει να εργαστεί ο άνθρωπος για την ψυχή του, έρχεται ο κόσμος και τον εμποδίζει. Ο φιλόκοσμος, ο άνθρωπος ο φίλος του κόσμου. Και έτσι μένει μακριά από τον Θεό. Θέλει να εκκλησιαστεί. Σκέφτεται αμέσως ότι έχω το χωράφι μου, έχω τους καρπούς μου, έχω πρέπει να τα μαζέψω, διότι δεν έχω χρόνο. Και δεν έρχεται στην εκκλησία. Πηγαίνει στον κόσμο, πηγαίνει στα χωράφια, πηγαίνει σε εκείνα τα οποία αγόρασε με την ψυχή του, και αντί να μαζέψει καρπούς, μαζεύει ακάνθας και τριβόλους, όπως λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Ο πρώτος λοιπόν φιλόκοσμος, εσύ ο δεύτερος, εγώ λέγει, ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε και πρέπει να τα ειδώ, να τα δοκιμάσω, μήπως χάσω τα χρήματά μου, μήπως δεν είναι καλά, θα μου δώσουνε κέρδος. Ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε. Ενθυμηθείτε όμως κάτι άλλο, αδερφοί μου. Η φύση των άνθρωπων πέντε χάρισε αισθήσεις: γεύση, όσφρηση, αφή, όραση και ακοή. Η κάθε μία αίσθηση του ανθρώπου είναι διπλή. Γεύσης. Γεύεται η γλώσσα και ο ουρανίσκος. Ζεύγει, ένα ζεύγος. Γεύση, όσφρηση. Η όσφρηση είναι από τη μύτη. Έχουμε δύο οπάσεις στη μύτη, δύο ρόθωνας. Αφή, αγγίζει το χέρι, πιάνει το χέρι. Άλλες δύο, γεύση, όσφρηση, αφή. Όραση, δύο, άλλο ζεύγος. Και ακοή, άλλα δύο. Ζεύγη, πέντε ζεύγη βοών, λέγει, εγόρασα. Είναι ο φιλόπλουτος αυτός. Δεν τον αρκούν εκείνα τα οποία έχει, θέλει να έχει κι άλλα, περισσότερα και όλο περισσότερα. Να τα κάνει τι? Να τα αφήσει στα παιδιά του, λέει, να τα αφήσει στα εγγόνια του. Και εκείνα τι θα κάνουν όταν τα βρουν έτοιμα? Θα τα εξαφανίσουν χωρίς κανένας να τους μιλήσει, διότι τα βρήκαν έτοιμα. Και πάνε στο μνήμα του πατέρα που θα τα αφήσει, δεν θα επισκεφτούν ποτέ, ούτε θα το κάνουν ένα μνημόσυνο. Θα τα λησμονήσουν αμέσως. Αυτός είναι ο κόσμος ο φιλόπλουτος, ο κόσμος της αμαρτίας. Τελειώνουμε από το δεύτερο, πηγαίνει στον τρίτο. Εσύ, του λέγει. Εγώ, του λέγει, χωρίς εντροπή απαντά. Επαντρεύτηκα τώρα, λέει, και δεν έχω χρόνο. Γυναίκα έγιμα και ουδή να με έρθει. Φιλόσαρκος. Χωρίζομαι σε τρία μέρη τους κεκλειμένους. Ο φιλόπλουτος, ο φιλόκοσμος και ο φιλόσαρκος. Η σάρκα. Αυτή η σάρκα είναι το δυνατότερο απ' όλα. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι δεμένος με τη σάρκα δεν μπορεί να δει τον Θεό. Πόσοι και πόσοι πέφτουν στο αμάρτημα τούτο. Πόσοι και πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι εγκαταλείπουν, λέγει, γυναίκα και παιδιά. Γίνονται αίτια καταστροφής. Δεν επιστρέφουν. Είναι δυνατό, πολύ δυνατό αυτό το αμάρτημα. Δεμένον όχι με μικρό δέσιμο, αλλά με σχοινιά δυνατά, με αλυσίδες δυνατές. Η σάρκα, αυτή η οποία υποδουλώνει κόσμον, υποδουλώνει άρχοντας και βασιλείς.
Η σάρκα υποδουλώνει δυνατούς και ισχυρούς. Η σάρκα είναι εκείνη η οποία καταστρέφει τα πάντα. Αδερφοί μου, να ρίξουμε μια ματιά. Ο Σαμψόν, ο δυνατός, πέφτει στην αγκάλι της Δαλιδάς και του αφαιρεί την δύναμη. Τον τυφλώνει και τον εμπέζουν μετά οι εχθροί του. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος τον αποκεφαλίζει η Ηροδιάδα. Και πόσους έχουμε να μαρτυρήσουμε οι οποίοι πετάχθησαν στη σάρκα, οι φιλόσαρκοι. Ο βασιλεύς Νίνος των Ασσυρίων ήτο εις την αρχή του βασιλείου του και κυβερνούσε. Δίπλα του είχε την γυναίκα του η οποία ονομαζόταν Σεμίραμις. Και άρχισε η γυναίκα. Θέλω να μου δώσεις να κυβερνήσω κι εγώ το κράτος μας μία ημέρα. Τι ζητάς γυναίκα της λέγει, τι είναι αυτό που ζητάς. Αρχίζει αυτή να χύνει δάκρυα. Σε παρακαλώ μόνο μία ημέρα να μου δώσει να κυβερνήσω. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εκείνη κλαίει περισσότερο, γονατίζει μπροστά του και τον παρακαλεί. Τα δάκρυα της γυναίκας υποτάσσουν τον βασιλέα και δέχεται. Κατεβαίνει από την έδρα την βασιλική και αναβαίνει η Σεμίραμις. Της δίδει τη σφραγίδα του κράτους, της δίδει την περικεφαλαία του βασιλέως και κυβερνά πλέον η Σεμίραμις. Όταν αντελήφθηκε ότι όλα είναι δικά της πλέον, έδωκε αμέσως μία διαταγή. Συλλάβετε τον άντρα μου και κόψετε του την κεφαλή του. Το συνέλαβαν, τον εθανάτωσαν και έμεινε δια πάντα στην βασιλεία η Σεμίραμις. Αδερφοί μου, μη σε νικήσει κάλλος γυναικός, λέγει. Μη σε νικήσει η γυναίκα με τα δάκρυά της. Μη σε νικήσει η γυναίκα με τα δικά της τα παρακάλια. Διότι εξαφανίζει και την οικογένειά σου, εξαφανίζει και τα παιδιά σου, εξαφανίζει τα πάντα. Τρία είναι εκείνα τα οποία έχουμε σήμερα. Φιλόκοσμος, φιλόπλουτος, φιλόσαρκος. Από αυτά τα τρία ήθε ο Παναγιώτης να μας φυλάξει και να μας σκέπει υπό τη σκέπη των πτερήγων του, να μας αξιώσει στον κόσμο τούτο να μείνουμε κοντά του και στην βασιλεία του την επουράνιο να γίνουμε καιρονόμοι. Αμήν.